Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πολύ σωστά. Είμαστε στην Άνω Πόλη, στην Οδό Βαρβάκη 3. Εδώ το σταθμευμένο στο σημείο όπου βλέπετε το όχημα Τούρκου διπλωμάτη, γύρω στις 2:35, άγνωστος ή άγνωστοι, τοποθέτησαν πλάκες παραφίνης στα πίσω ελαστικά. Το αυτοκίνητο έγινε παρανάλωμα του πυρός μέσα σε λίγα λεπτά. Ευτυχώς όμως ήταν άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, έσβησε τη φωτιά και από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν εδώ άνδρες του ανακριτικού της και της ασφάλειας Θεσσαλονίκης για να ελέγξουν κάθε σημείο του οχήματος. Άμεσα ενημερώθηκε και ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ένας Τούρκος ο οποίος εργάζεται στο προξενείο της Τουρκίας εδώ στη Θεσσαλονίκη και έφτασε στο σημείο για να δει τι γίνεται. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει κανείς την εμπριστική επίθεση, ωστόσο πρόκειται για εμπρισμό. Όπως σας είπα, δύο πλάκες παραφίνης είχαν τοποθετηθεί στα πίσω ελαστικά του οχήματος. Ή για προβοκάτσια. Δεν χρειάζονται αυτά. Αναστασία, καλημέρα. Σε ευχαριστώ.